Και κατάντησε. Όχι, δεν κατάντησε μόνη τη. Συγγνώμη, κόρη τη είναι. Πού ήσουν? Πού ήταν, εδώ ήταν, δεν τη βλέπει. Και τι κάνει? Σε ρωτάει, καλέ, τι κάνω εδώ? Εμένα ρωτάει. Συγγνώμη και. Κομμένη, ε. Τη το είχα πει όταν θα γνωρίσει κάποιον, θα το φέρει στο σπίτι να το γνωρίσω κι εγώ. ένα λεπτό. Μιλάω τώρα. Να μην μιλήσω κι εγώ. Όχι. Και όταν είπα κάποιον εννοούσα νέο, ε. Φρέσκο κρέα. Για ο δράκο είναι. Όχι να πάει και να μου φέρει τον κατημά. Δεν είμαι κάτι μας και. Πώς τον λένε? Χαράλαμπο. Ναι, δεν είμαι κάτι μας και Χαράλαμπε. Αλλά τι είσαι? Πατέρας της τέτας είμαι. Ωραία, και πού είναι η κόρη σου? Το πρωί θα πηγαίνανε μαζί στο φροντιστήριο και μετά θα ερχόντουσαν στα σπίτι. Προτείνω να πάει με τον Νίκη Λάουντα. Με ένα ραλίστα ήταν η κόρη σου. Δεν μου λες, παρακαλώ. Τι κάνεις εδώ μέσα με αυτόν? Να σας πω. Ρωτάω την κόρη μου. Γεια σταμάτα και Χαράλαμπε, καταλαβαίνω που το πας, έτσι. Καλά. Εσύ έχεις μια αλφα ηλικία. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, τι κάνεις με την κόρη μου εδώ μέσα? Α, είναι το στυλ μου. Εγώ τη βρίσκω με τέτοιες ηλικίες. Και δεν τρέπεσαι? Δεν έχει καθόλου χιούμορ ο πατέρας σου. Και αυτή χιούμορ είναι? Όχι καλέ, αυτή είναι η κοπέλα του. Βρήκες την όνομα. Εσύ που ξέρεις την κοπέλα μου. Και τι είναι δηλαδή? Κοπέλα μου. Τι γίνεται εδώ μέσα? Με συγχωρείτε. Θέλετε κάτι? Ναι, θέλω να μάθω τι γίνεται εδώ μέσα. Γιατί? Σπίτι του κυρίου είναι. Η κόρη σας είναι φίλη της κόρης του. Από ό,τι ακούω γύριζε με ένα ραλίστα. Την έκανε κοπάνω από το φροντιστήριο. Μάζεψε τη και δίνε του. Πολύ ζόρικη μου είσαι. Και πού να δεις παρακάτω? Να σου πω. Εσύ βγες έξω. Βγες έξω. Θα πάμε σπίτι και εκεί θα μου τα εξηγήσεις όλα. Θα κλείσουμε και τα παράθυρα να μην ακουγόμαστε. Προχώρα. Προχώρα! Κρίμα. Κρίμα και σε είχα για καλό κορίτσι. Παρασύρεις την κόρη μου και την καλύπτεις. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Προχώρα. Ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη, έγινε παρεξήγηση. Ευχαριστώ. Η Μελίνα μου τα ομολόγησε όλα. Μου είπε ότι είστε πρώτης τάξεως κύριος και η κορούλα σας το ίδιο. Και η Μελίνα από εδώ και μπρος θα είναι τύπος και υπογραμμός. Η τρελάρα δεν ξύπνησε ακόμα. Τον βλέπω. Ποιο? Τον τύπο και υπογραμμό. Μου εξήγησε ότι έβαλε την κόρη σας να την καλύψει για να βγει με εκείνο το ραλίστα. Τέλος πάντων μου τα είπε όλα. Η κόρη σας, εσάς, σας τα λέει? Όχι. Αλλά και να μου τα έλεγε, δεν μου πέφτει λόγος σε μένα. Μα πώς το λέτε αυτό, δεν? Γιατί εγώ ξέρω τα νέα παιδιά. Φοβάμαι ότι εσύ είσαι μακριά ανοιχτωμένος. Είχε σηκωθεί? Εδώ και μια ώρα. Άντε, φιλενάδα, πάμε φροντιστήριο. Όχι εικονικό. Πραγματικό. Και ό,τι προκύψει. Θα πει αυτό. Φιλενάδα, εγώ δεν αναλαμβάνω άλλη κάλυψη, το λέω. Μα τι λέτε τώρα? Συνθηματικά. Είδες που σου παρέταξες τα νέα παιδιά. Άντε, πηγαίνετε και φρόνημα, έτσι. Και εσύ, φρόνημα. Άντε. Βάσανο τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο γραφείο μου. Θα μπορούσα να σας απασχολήσω για ένα λεπτό? Α, ναι, για ένα λεπτό. Ωραία. Κάτσε. Δεν κατάλαβα. Κάτσε, λέω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ έχω μια γυναίκα. Πάλι καλά. Άλλοι έχουν δύο-τρεις. Ναι, όχι μια, δηλαδή, ξέρεις. Την έχω πολύ καιρό. Α, και πάλιωσε. Τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ ποιον, δηλαδή, εμένα και σένα? Όχι. Της γυναίκας μου και εμένα εννοώ. Δεν υπάρχει πια επαφή, κατάλαβες. Δηλαδή, πιάνω το πόδι μου, πιάνω το πόδι της. Μπερδεύομαι. Λέω, τι στο διάολο πάω να κάνω στον εαυτό μου, κατάλαβα. Είναι για γέλια, ε. Γιατί είναι? Εδώ και καιρό αποφάσισα να μην πιάνω πόδια. Τουλάχιστον τα δικά μας. Α, και αποφάσισα να πιάνεις έξω από το σπίτι. Τι? Πόδια. Μπορώ να σε εμπιστευτώ? Γιατί είσαι στην ίδια συνωμοταξία. Τον πολύποβο. Εγώ δεν έχω γυναίκα, κύριε. Ναι, αλλά πιάνεις δύο ωραία πόδια. Μπορώ να σταματήσω να μιλάμε για πόδια. Έχει και άλλα μέλη το σώμα της γυναίκας. Ναι, αλλά... Αυτή η κοπελίτσα πάρα πολύ ωραία. Ποια? Αυτή η κοπελίτσα που ήταν εδώ την ημέρα που ήρθα. Η δική σου. Τι θες ακριβώς, κύριε Χαράλαμπε? Έχω κι εγώ μια κοπελίτσα. Τι εννοείς δηλαδή? Έχω ένα κορίτσι που είναι μικρότερη μου. Πόσο? Δεν θα είναι. 20 χρόνια. Πώς το πέτυχες? 30. Δεν το πέτυχα. Μόνο έχω μια αμφιβολία.
Εσένα σ' αγαπάει. Ποια? Η κοπέλα σου. Ποιος είπε ότι έχω κοπέλα μου? Τι την έχεις κρυφά? Να σε καλά. Να σε καλά, συμπάσχοντας είμαστε. Βέβαια. Στην ηλικία μας πώς να πούμε τώρα ότι έχουμε ένα κορίτσι 30 χρόνια μικρότερη μας. Πρέπει να φύγω. Ένα λεπτό. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν με αγαπάει. Και θες να σου πω εγώ? Βέβαια. Επικοινωνείς με το κεφάλι σου. Λοιπόν, θα τη φέρω να τη γνωρίσεις. Εσύ μορφωμένος άνθρωπος θα καταλάβεις. Ενώ εγώ εργοδηγός είμαι, δεν κατέχω από τέτοια πράγματα. Κι εγώ έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω. Θα στη φέρω, Γιατί? Ξέρω που είναι το γραφείο σου. Κι εγώ το ξέρω, αλλά εσύ γιατί δεν τη φέρεις? Καλά, μου έχει μιλήσει η κόρη μου, έχω δει και τα περιοδικά που βγάζετε. Τι κορίτσια είναι αυτά, θα στη φέρω οπωσδήποτε. Αν τη βάζω το περιοδικό? Όχι, ρε παιδάκι μου, αυτό θα είναι μια δικαιολογία. Θα νομίζουν ότι είναι φωτομοντέλο, ξέρεις εσύ τώρα. Όχι, δεν ξέρω. Θα την ξομολογείς, θα τη πεις αγαπάς το Χαράλαμπο. Και τέτοια, ξέρεις. Όχι. Τι δεν ξέρεις? Να μην τη φέρεις, λέω. Ωραία, μπορεί να τη φέρω και σήμερα. Καλά, είσαι γάτα. Είσαι γάτα, χαίρομαι που σε γνώρισα. Χαίρομαι. Που δεν είχα κανέναν άλλον από τον πόνο μου. Κανέναν άλλον. Άντε, γεια. Γεια. Γιατί έχω εγώ κανέναν από τον πόνο μου? Η άλλη ένα χρόνο και το αντέχει. Αυτή είναι πιο μεγάλο κορόιδο από μένα. Για τη δική σας λέτε. Σήμερα, σήμερα πάρ' και βγει από εδώ. Σήμερα ανακάλυψα ότι η γυναίκα μου με παρακολουθεί. Φαν την μπαστούνη την είδα μπροστά μου. Εκείνη σε είδε. Είδα, γιατί πρέπει να έρχεται εδώ. Ρε κύριε, τρελάθηκες. Τι θα σου κάνω εγώ τώρα, πιάνω θα σου κάνω. Έτσι και έρθει η γυναίκα σου. Ξέρετε, δεν μπήκε εδώ μέσα. Σε αμαλία τη μίλησε. Αμαλία τη λένε. Ρε γάμο το, τι. Τη έδωσε καμιά συμβουλή, τη είπε ότι πρέπει να κάνει υπομονή. Ναι, είναι ακόμα, έχει καιρό. Ρε δεν πάω να κόψει το λαιμό σα να. Εσύ θα βάλει το δίδα στο γραφείο μου. Συγγνώμη κύριε, έχασε καμιά γυναίκα? Εγώ, όχι. Όχι, γιατί αυτή σε έχασε και ψάχνει να σε βρει. Εσύ πρέπει να είσαι. Δεν έχουμε άλλο επισκέπτη εδώ μέσα. Γυρνάει τα γραφεία, Χαράλαμπο σε λένε. Μάνα, χάθηκα. Εντάξει. Εντάξει, γιατί μου κλείσει το μάτι. Ωραίο κοριτσάκι. Πού το βρήκα, δε μπαγά, συγχαρητήρια. Πού το πας, ρε μούτρα, Τι που το πάω. Πολύ ωραίο, πού το οικονόμησες? Αυτή μάλιστα. Γεια σου είναι. Φύγε από εδώ, ρε μούλε, και εσύ. Ας τρία, εδώ είσαι, βρε. Τι κάνεις εδώ, βρε. Τι κάνω, ήρθα να δω το φίλο μου τον, που έχω να τον δω από το στρατό, Πώς το λένε? Ο Σταμούλης, ολοχίας, παλιός συμπολεμιστής. Και τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, μόλις αυτές τις ολόγυμνες που βλέπω στους τοίχους? Και ποια είναι αυτή εδώ? Πολλά ρωτάς, κυρία. Χαρούλα, η γυναίκα μου. Χαρούλα, η γυναίκα μου. Λοιπόν, πολλά ρωτάς και θα μάθεις. Και άμα μάθεις, θα σαρτάσεις το παράθυρο. Τι τον σπρώχνεις, βρε. Εγώ. Τίποτα, για να με δει κάτι. Τόση ώρα δεν σε βλέπει. Χαρούλα, ντροπής! Με παρακολουθείς. Στον καιρό έχεις, βρε, να ξαπλώσεις μαζί μου. Κοίτα που σήμερα θα μου πούνε όλη την ιστορία του πνευματίου σου. Εγώ δεν τα μασάω. Δεν ξέρω τι κάνεις, περάστε όλοι έξω. Άντε. Ποια είναι αυτή, είπα, θέλω να μάθω. Όχι, ας πούμε. Φίλε, δικιά σου δεν είναι? Ας το διάλειο χτύνωση εγώ εδώ. Όποτε ανοίξεις την πόρτα και ρατά, καταστροφή είσαι. Αυτή είναι δική σου. Καλά δεν τρέπεσαι, δεν έχεις φιλότιμο. Έχετε τρελαθεί οι άντρες. Λοιπόν, πάρ τη γυναίκα σου και φύγε πριν μάθει ποιαν είναι και γίνει. Εσείς που στηθήκατε εκεί, βγάλετε εισιτήριο. Βρε χριστιανή μου, βρε χριστιανή μου. Ο άνθρωπος είναι πατέρας συμμαθήτριας της κόρης μας και με φώναξε εδώ γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με το κορίτσι. Μπάμπι! Εγώ δεν θα σου πω στο κρεβάτι, Μπάμπι. Λέγε λοιπόν ποιαν είναι αυτή. Γιατί μου φέρεσαι έτσι, Φίλιππε? Ντρέπεσαι για μένα? Λοιπόν, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, καλύτερα να πηγαίνουμε κι εμείς. Με βλέπεις πώς έχω φρίξει. Εσύ είσαι εφικτή από φυσικού σου. Εσύ σταμάτα να κλαις και λέγε. Δεν τρέπεσαι κι εσύ, μικρό κορίτσι? Τι δουλειά έχεις μόνο με ένα σάτυρο? Μπαμπή, εσύ χτύνει, έτσι. Είπα εγώ σάτυρος. Αυτή το είδε. Εσύ το. Λοιπόν, κυρία Χαρούλα, να ξεκαθαρίζουμε εδώ. Σε παρακαλώ. Η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ ηθικό στοιχείο και δεν ανέχεται να ακούει τέτοιες ανήθικες ιστορίες. Σε παρακαλώ. Πάμε, καλή μου. Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρεις τι άντρα έχεις και δεν τον εκτιμάς. Πάμε. Έλα τον ευθύνο. Έλα τον ευθύνο. Δεν το έχει βρει στο γραφείο. Είδα που ήταν η σχέση μας. Μας ματιάσανε. Πρέπει να μας ματιάσανε. Πάλι δεν πιάνει. Αυτά τα κινητά όποτε θέλουν πιάνουν, όποτε θέλουν. Ναι, ποιος είναι. Εσύ ρε, με ποιον άφησες την κομμένα σου? Τι την έκανες? Τη σκότσα και της πήρα τον be free. Πού στα κομμάτια σου? Πρέπει να με καταλάβεις. Δεν σ' ακούω. Θα χαλούσα την οικογένειά μου, θα με σκότωνε η γυναίκα μου. Δεν σ' ακούω, γαμώτο, τι στο διάλογο. Τελειώνει η μπαταρία. Για κλείσα σε πάρα από το σταθερό. Περίμενε. 62-04. Κάπου το ξέρω εγώ αυτό το τηλέφωνο. Από πού παίρνεις? Από το τηλέφωνο, από το σπίτι μου παίρνεις? Σπίτι μου είσαι! Και
κόρη μου, κόρη μου. Είναι μέσα στο δωμάτιο. Διαβάζουμε τη δικιά μου. Δεν ακούνε, εντάξει. Τι εντάξει ρε που τα έχεις κάνει σκατά. Έλα. Πάει ψόφισε αυτό. Έχει πάθει τραλαλά, δεν το βλέπεις. Χωμένος στην παρανομία είμαι. Πάψε μωρέ. Ναι, εγώ. Έχει δώσει και το τηλέφωνο σου στις γόμενες. Γιατί μου τη φόρτωσε εμένα και εξαφανίστηκες, ε? Δεν εξαφανίστηκα, αφού πήρα τηλέφωνο. Πού είσαστε τώρα? Στο ξενοδοχείο είμαστε. Στο ξενοδοχείο? Και τι κάνετε? Δεν κάνουμε, λέμε να κάνουμε. Κοίτα, κοίτα, μεταξύ μας τώρα, εσύ ξέρεις τον πόνο. Βρε με ένα μαλάκα που έχω μπλέξει. Μην της κάνεις τίποτα, σε παρακαλώ. Είναι ευαίσθητο κορίτσι, θα της αφήσεις κανένα τραύμα. Έλαγα μου το κερατό μου, την πάρεις! Εγώ το λόγο σου. Λοιπόν, αν δεν είσαι σε μισή ώρα εδώ. Θα είναι βιασμός, το λέω. Ρε, έλα να την πάρεις, μη σε πάρει ο διάολος. Ποιο είναι το ξενοδοχείο? Γράψε το τηλέφωνο, άσχετε. Ναι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αμέσως. Εγώ θα πεταχτώ κάπου, ε. Λοιπόν, διαβάζετε εσείς, ε. Διαβάζετε. Κοίτα, αν πάρει η μάνα στο τηλέφωνο, πες της ότι είμαι στην τουαλέτα. Ξέρει αυτή, εγώ κάνω κάνα 2-3 ώρες να βγω από εκεί μέσα. Λοιπόν, διαβάστε, ε. Διαβάστε. Καλά, ρε παιδί. Γιατί ήρθα τόσο ξανά, παιδί. Ωραίο είναι πάντως, δεν το ξέρω. Αμαλία, να το έχουμε υπόψη μας, μωρό μου. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Λοιπόν, ότι θα είσαι τέτοιο γαϊδούρι δεν το περίμενα, χαράλαμπε. Κινδύνευε η τιμή μου, δεν το καταλαβαίνεις. Και η δική μου η τιμή τι είναι, πατσαβούρα! Ναι, αλλά εσύ δεν είσαι πατρεμένος. Εξάλλου έχεις και ένα νέο κορίτσι. Και ποιος σου είπε ότι εγώ δεν έχω δώσει λόγο τιμής να με εντάξει? Τι δηλαδή, δεν ήσουνα. Κάνατε τίποτα. Κοίτα πώς ρωτάει ο Αγρίκος. Κοίτα. Ρε εσύ! Αυτή εδώ με ξεγόνισε μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι είμαι φίλος της. Ήθελα να σώσω το γάμο του Χαράλαμπου. Ορίστε. Δεν μου λες, εσύ το παίζεις ηλίθεια ότι είναι αυτό μπροστά, ε? Τόση ώρα την έξυπνη μου κάνεις. Γράφε. Μα θα έγραφα ποτέ εγώ έτσι. Τίποτα σ' παρούσε συνθήκα, αναγκάστηκε ο κύριος. Θα νομίζω ότι έχεις βγάλει και το πανεπιστήμιο. Το Λύκειο. Ναι, έβγαζε το Λύκειο και μετά αποφάσισε να βγάλει τα μάτια σου τον Μπάρμπα. Τώρα τι να σου πω, λέγε ό,τι θες. Έχεις το πάνω χέρι, λέγε ό,τι θέλεις. Γράφε εκεί. Αναγκάστηκε ο κύριος Τερζής να με κάνει τι. Τι σου κάνει? Σου κάνει τίποτα. Κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε. Όχι, αλλά. Κάτσε κάτω, ρε. Λοιπόν, να με. Κάτσε γιατί μην πάει και στο πονηρό. Να με καλύψει, καθότι ο γκόμενός μου. Συγγνώμη, αυτό το γκόμενός μου θα σε πείραζε να το κάνουμε ο δεσμός μου, γιατί δεν ακούγεται καλά, κατάλαβες. Αυτό σε μάρανε σένα. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, καθότι ο δεσμός μου τυχαίνει να είναι παντρεμένος. Από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου. With compliment. Ένα και compliment. Άστε εκεί. Κύριε. Ελέξτε, ο compliment είναι. Ποιος compliment? Έλα. Παμπά, πατέρα! Καλά. Αυτά μας τα είπαν κι άλλες. Τι κάνετε? Εμείς τι κάνουμε εδώ ή εσείς τι κάνετε εδώ? Δεν μου λες, σου έδωσα ποτέ εγώ το δικαίωμα να με παρακολουθείς. Εσύ πώς με παρακολουθείς? Εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτή εδώ τώρα πιανού είναι. Λοιπόν, σήκω και φύγε και πήγαινε στο σπίτι αμέσως για να μην γίνουν παξιμάδια που λες κι εσύ. Δεν λέω παξιμάδια, βίδες λέω. Ναι, δεν έμαθα καλά τη γλώσσα σου. Και τι φάκι είναι αυτό? Λοιπόν, πήγαινε σπίτι και θα τα πούμε. Εμείς μπαμπά καλύτερα να τα πούμε εδώ, ε. Έχω τι σχέση έχω, ρε παιδάκι μου. Εγώ ήρθα να δω εδώ το φίλο μου, το Φίλιππο. Στο ξενοδοχείο! Εδώ μου είπε να έρθω, εδώ ήρθα. Εγώ σου είπα να έρθει εδώ. Εγώ σου είπα να έρθει. Πού το χαρτί? Ποιο χαρτί? Το χαρτί. Λάθε! Φέρτε το χαρτί! Φέρτε το. Δεν το πιστεύω. Μα σας παρακαλώ, σας είπα. Ναι, και θα σε ρώταγα. Δεσποινή Σάνα, εσείς πώς από εδώ? Ε, ο Φίλιππος μου τηλεφώνησε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση και μου ζήτησε αν μπορώ να έρθω να τον βρω. Ναι, είναι η ιδιαιτέρα μου. Καλά, σε ποιον το λες, όλοι το ξέρουν. Μα τι γίνεται εδώ, δεν έχω καταλάβει. Κύριε Προϊστάμενε, αν εσείς έχετε πλεξίματα με γυναικοδουλειές, νομίζω ότι αυτό δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Εμένα άλλη είναι η δουλειά μου. Δεν έβρισκες καμία καλύτερη. Εσύ κοριτσάκι μου, τι κάνεις εδώ? Του έχω αδυναμία και ήρθα να τον δω. Τελικά όλοι ήρθατε να δείτε εμένα, έτσι. Ναι, έτσι φαίνεται. Τώρα που μπήκα όλοι σένα κοίταζαν πάνω στο κρεβάτι. Α, έψαχνα για ένα χαρτί. Δεν έβρισκες τίποτα άλλο να πεις? Κανένα σουτιέν, κανένα εσώρουχο, χαρτί.
Σταμάτα, σε παρακαλώ. Γιατί θα με απολύσεις? Ναι, αυτόν δεν το ρωτάει κανείς τι κάνει εδώ. Εγώ τι, δεν. Αυτόν θα τον ρωτήσω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω τι κάνετε όλοι εσείς εδώ πέρα μέσα. Ναι, εσύ δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις δει συμπλέγματα. Όχι, το ξενοδοχείο του είναι οικογενειακό. Καθίστε όπως είσαστε, μην κουνηθεί κανείς. Τα περιπολικά είναι κάτω. Τα πια, καταστρέφω. Πά, πάμε σπίτι, θα την δεις την καταστροφή. Κύριε αστυνόμε, Χριστοδούλεδο. Είμαστε στο ξενοδοχείο. Πρέπει να είναι αρκετές ανήλικες σε ένα δωμάτιο με ηλικιωμένους. Εγώ υπάλληλος είμαι. Ναι, αλλοδαπές χορεύτριες. Ρουμάνες, Ουκρανές. Do you speak English? You Ουκρανέζα? No. Made in Taiwan. Πρέπει να έχει και Ταϊβανέζες. Διαταγάς. Μάλιστα. Ρος, όλοι κάτω. Πάμε στο τμήμα. Μα εγώ υπάλληλος είμαι. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι πατέρας της. Εγώ δεν το γνωρίζω τον κύριο. Μα τι είπε? Πολωνέζικα. Τι διάλογο με τα γλωτισμένα, τα ακούει αυτός. Ελάτε, περάστε. Περάστε έξω. Έξω, παρακαλώ. Καλά, λαμπέ. Τώρα θα βρεθείς ενώπιος ενώπιου. Έτσι και μας πάρει τηλεόραση. Σε βλέπω στη ζούγκλα του Τριανταφυλλού που να σκίσει σε θεαματικότητα. Ελάτε όλοι έξω, παρακαλώ. Έξω. Ελάτε. Καλώς, σας παρακαλώ, πείτε σε μία τάξη. Μη σου λατσάρετε πέρα, δόθε. Δεν είναι εδώ πέρα το πεδίο του Άρεως. Το αρχιτή στρατάκι, συμπασκίνα από εδώ. Σου πού πει, παιδάκι μου, να μην μιλάς έτσι. Εσένα αυτό σε μάλλον. Πάντως σαν εσένα δεν πας και πολλά. Τι δουλειά έχεις στο ξενοδοχείο? Εσύ ρωτάς εμένα τι δουλειά έχεις στο ξενοδοχείο? Ήρθε να είσαι παρακαλώ, είναι η κόρη μου. Ναι, τώρα, έτσι όπως έχουμε γίνει εδώ. Αχταρμάς που λένε. Το τι θα υποθεί και το τι θα ακουστεί, μην το ψάχνεις. Να ήταν η μάνα από καμιά μεριά. Καλά. Εσένα θα σε κανονίσω. Εσύ έπιασες τη μικρή να της ξενοδοχείου, ε. Τις βρωμιές σας θα τις πείτε αφού έρθει ο κύριος αστυνόμος. Χάσε μας, δε όργανο. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω, μη στέκετε κανένα όρθιος. Ορίστε, καθίστε. Έλα, γόρε. Πού πάτε να κάθεις εκεί? Πού να κάθεις? Κάνει πέρα, κάνει πέρα. Αυτός τις έφερε τις Ρουμάνες. Δεν είναι Ρουμάνες. Αυτή είναι Ουκρανή, τούτη εδώ είναι Ρωσίδα, αυτή είναι Φρικιό. Πήγαινα και νόμιζα ότι είσαι σοβαρός άνθρωπος, κύριε. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Τη σύψη και τη δυσοδεία εσείς την κουβαλάτε. Τα κυκλώματά σας μολύνουν την κοινωνία μας. Αυτή εδώ ποια είναι? Ιδιαιτέρατη. Ναι, η επίσημη ερωμένη. Γιατί αυτό σίγουρα δοκιμάζει το εμπόρευμα πριν το ρίξει στην αγορά. Γύρευε πόσα τέτοια κοριτσάκια έχει διαφθείρει. Λοιπόν, μπορώ να σου πω μια κουβέντα να νιώσεις γκούφι. Τι να νιώσω? Αυτή εδώ είναι η κόρη μου. Ναι, και εμένα αυτή εδώ είναι αδερφή μου. Όχι, κύριε. Εμείς είμαστε ομορφόσωμο. Ασχημάντρες δεν έχουμε στο σώμα μας. Έχουν ταυτότητες διαβατήρια. Μάλιστα. Εσένα σε ξέρω. Έχεις το ξενοδοχείο. Και είμαστε καθόλου ανώμημοι, κύριε αστυνόμε. Βλέπω. Δίνεις δωμάτια σε ανήλικα και ηλικιωμένους. Όχι και ηλικιωμένοι, κύριε αστυνόμε. Με συγχωρείς δηλαδή, πόσο με κάνεις? Κάτσε κάτω. Ορίστε, εδώ οι ταυτότητες και τα διαβατήρια. Πλαστά είναι όλα, τι να κοιτάξω. Μην τα κοιτάζεις. Στείλε μας κατευθείαν στη Σιβηρία μαζί με τις Ρωσίδες και τις Ουκρανίες. Εγώ πάντως σας βρήκα όλους μαζί σε ένα δωμάτιο. Και τι κάνανε? Όχι, πες του τι κάνανε. Πες του, πες του. Δεν ξέρω τι κάνανε. Μπορεί να είχαν κάνει κάτι όλοι μαζί. Αυτό έχει γούστο. Εσύ. Άσε με εμένα. Εγώ ήρθα για την πλάκα. Την πλάκα θα τη δεις στο αυτόφορο. Μην το προχωράς. Θα γίνεις ρεζίλη και θα γελάει όλο το σώμα μαζί σου. Θα με αφήσεις να σου εξηγήσω? Ας τη φύλακα, Χριστοδούλου. Πήγαινε την κυρία στο κρατητήριο. Χριστοδούλου, μη με ακουμπήσεις, γιατί έχω περίεργα τα ανακλαστικά εγώ. Θα μου φύγει κανένα πόδι. Μας απειλείς δηλαδή? Λοιπόν, μπορείς να δεις ταυτότητες, Χριστιανέ μου. Αυτή εδώ είναι η κόρη μου. Εγώ. Εντάξει, μοιάζει λίγο στον πατέρα μου, αλλά δεν νομίζω. Τέτα, ασέδειες, έτσι. Πώς σε λένε εσένα? Νικολέτα Τερζή. Και γιατί σε είπε τέτα? Μα για να δείξει οικειότητα, κύριε αστυνόμε. Του? Τι του? Πατρός. Ένας Φίλιππου. Και της? Αχ, κύριε αστυνόμε, να ξέρετε τι έχει τραβήξει καημένη η μανούλα μου γι' αυτόν. Τι στο διέλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ τι ήθελες με την κόρη στο ξενοδοχείο? Συγγνώμη, κύριε αστυνόμε, ο κύριος δεν ήρθε με την κόρη του στο ξενοδοχείο, με τη Δεσποινής από εκεί ήρθε. Και αυτή σαν κόρη του είναι. Από πού να αρχίσω τώρα? Η Δεσποινής, μαζί με την άλλη τη Δεσποινής. Αυτός είναι Ρουμάνος, τη Δεσποινής. Ήρθαν εκεί. Πού εκεί? Στο ξενοδοχείο. Στη ρεσεψιόν, κύριε αστυνόμε. Και ζήτησαν τον κύριο Τερζή. Λοιπόν, εμένα με χάνεις από πελάτη. Εγώ τους λέω δεν είναι πάνω και φύγετε. Τώρα πώς το σκάσαν και ανέβηκαν στο δωμάτιο. Γιατί ανέβηκαν στο δωμάτιο? Αυτή εδώ ποια είναι? Μελίνα. Ναι, γιατί δεν σου κάνει. Δαμιανού. Δεν σε ξέρει και διαβάζει, είδες. Στη χαρίζω λόγω του νεαρού της ηλικίας σου.
νεαρή αυτή. Αυτή έτσι και σε περιλάβει, θα σου πετάξει τα μάτια έξω. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να μπει μια τάξη εδώ μέσα. Λοιπόν, ή θα ησυχάσετε ή... Θα φέρεις τα ματ. Συνέχισε εδώ που θα το πας τελικά. Μελίνα Δαμιανού του... Αυτούνου. Εντάξει, ντροπή είναι. Αλλά τι να κάνω, εγώ τον διάλεξα. Μελίνα! Χαράλαμπος Δαμιανός. Παρών. Τι παρών, βρε ζώο. Στο στρατό είσαι. Καλά, αυτός είναι χεσμένος τώρα. Μελίνα! Μην αδειεύεις. Ας σιωπή! Ο Χατζηχρήστος τον Ηλία του 16ου. Καλά και εσύ με την κόρη στο ξενοδοχείο. Ο κύριος ήρθε και ζήτησε τον κύριο Τερζή. Ο κύριος Τερζής μου είπε να τον αφήσω να ανέβει. Ευρίσκονται εις άσεμνον στάσιν Χριστοδούλου. Εγώ τους βρήκα όλους μαζί. Και εσύ? Α, μπράβο. Έλα να τελειώνουμε γιατί αρκετά κράτησε η αηδία. Ο κύριος Τερζής είναι αρχισυντάκτης περιοδικών. Προβάλλει φωτομοντέλα. Δηλαδή? Δηλαδή σαν αυτά που βλέπεις κρεμασμένα στα περίπτερα. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει και κανένα σπίτι σου. Εννοείς γυμνές. Ακριβώς. Πήρε λοιπόν το κορίτσι που το προορίζει για φωτομοντέλο και πήγα να δουν τους χώρους που θα φωτογραφηθεί. Έτσι απλά. Ναι. Γιατί εσύ τους είδες γυμνούς πάνω σε κανένα κρεβάτι? Χριστοδούλου. Εγώ δεν είδα. Ο κύριος είναι φίλος και σύμβουλος του κυρίου Τερζή. Τον φώναξε κι αυτό να πάνε να δούνε το χώρο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα του, πήγα κι εγώ. Και ύστερα πήγατε όλοι μαζί να δείτε το χώρο. Συγγυνεξή και τέκνης που λέει. Βρε Χριστιανέ μου. Να λείπει αυτό. Καλά, όταν βγουν οι καινούργιες ταυτότητες, εσύ μην το βάλεις. Μας μάζεψες εδώ γιατί? Είχες κάποιο ιδιαίτερο λόγο? Κάναμε κάτι το αξιόπινο? Πήρα μια καταγγελία ότι ανήλικες και αλλοδαπές μαζεύονται στο ξενοδοχείο. Με γέρους. Εσύ δε σκάς. Ήμουν υποχρεωμένος να το ελέγξω. Μπορείτε να πηγαίνετε. Ότι κάτι βρωμάει βέβαια είναι γεγονός. Δεν ξέρω, εμείς εδώ το πρωί κάναμε μπάνιο. Ο ρεσεψιονίστας δεν είναι στην παρέα μου. Ελάτε, περάστε. Τώρα, πώς φεύγουμε, εδώ σας θέλω. Εμείς, για να κάνω την αρχή δηλαδή, θα τα πούμε σπίτι. Ορίστε, μου ερχόταν χωρίς βρακάκι με το πουλί γυμνό και μου έλεγε μπαμπά. Θέλω κακά. Ορίστε το υπερηχογράφημα. Μια πατούσα ήταν στην κοιλιά της μάνας της. Είδες ύφος. Θα τα πούμε στο σπίτι. Εμείς τώρα θα τα πούμε σπίτι. Θα τα πούμε στη μαμά. Δεν ξέρω. Εσύ πάρε δρόμο και φύγε από εδώ. Για πάω σπίτι μόνη μου και μου πει η μαμά που είσαι, τι να της πω. Ότι ψάχνετε με έναν άλλο κύριο να βρείτε χώρο να φωτογραφίσετε ένα ξέπο. Τι. Ένα φωτομοντέλο. Περίμενε κάτι. Θα πάμε μαζί και θα συνονοηθούμε τι θα πούμε. Εξαρτάται. Τι θα πει αυτό? Θες να στους θέσω τους όρους μου εδώ μπροστά ή θα τα πούμε κάτω? Κάτω. Περίμενε κάτω. Αραιώσαμε. Τώρα μείναμε εμείς οι μεγάλοι για να πούμε τα έσχη μας. Σταμάτησε παρακαλώ, έτσι. Ναι. Το βλέπω στα μάτια σου. Έτοιμος είσαι να το πεις? Ποιο? Το κοίτα ποιος μιλάει. Λοιπόν, μη βάλεις στο μου πράγματα που δεν λέω. Δεν τα βάζω στο στόμα σου. Στα μάτια σου λέω ότι βλέπω. Σας παρακαλώ. Μην τσακωθείτε τώρα εξαιτίας μου. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε τρελαθεί. Μου τη φόρτωσα την μπάσκετ στο ξενοδοχείο. Καλά που την πήγα στο ξενοδοχείο. Ήταν έτοιμη να έρθει σπίτι σου να ζητήσει επισήμως από τη γυναίκα σου. Ναι, εσύ γελάς, έτσι. Όχι, πέστε μου, σας παρακαλώ, κύριε Φίλιππε, τι να κάνω? Να την πάνε τρύψει την κασίδα. Κοίταξε μου, στάκι συμβουλές. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε γιατί έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Πάμε να δω πώς βγήκε αυτή η βρώμα στο γραφείο. Για να κάνεις τι? Θα δεις. Όχι. Εσύ να δεις ότι δεν πρέπει να μπλέκεσαι με τις ερωτοδουλειές των άλλων. Άμα σου δώσω λεφτά να πας σε ένα ξενοδοχείο, Δεν ξέρω. Άμα σου δώσω να πας στο Χίλτον. Εκεί ξέρω.